Μπορεί τα σχολεία να έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 3 μήνες, όμως το θέμα πληρωμής των καθαριστριών παραμένει στον αέρα. Δυστυχώς από τις πρώτες αποφάσεις της κυβέρνησης ήταν η μείωση των μισθών των σχολικών καθαριστριών με σύμβαση έργου. Μιλάμε για ποσά 200, 300, 400 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση, που τους το μείωσε 10%. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες ενέργειες. Επιμένουμε ότι είναι ένα εντελώς απαράδεκτο γεγονός. Φυσικά είναι δικαιολογημένες όλες οι αντιδράσεις και των ίδιων των σχολικών καθαριστριών και του σωματείου τους. Ο Δήμος μεριμνά φροντίζει. Έχουμε ήδη δεσμευτεί ότι δεν το αποδεχόμαστε και στην πράξη. Ο κύριος Αθανασόπουλος, με επιστολή του στον Υπουργό Παιδείας, επαναφέρει το θέμα και εκφράζει την ανησυχία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Έχουμε προχωρήσει και συζητήσεις και στα αρμόδια όργανα και στις σχολικές επιτροπές για το πώς, εάν δεν μπορέσουμε η πίεσή μας να φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και να επανέλθει ο μισθός του στο προηγούμενο ύψος, να το καλύψει ο ίδιος ο Δήμος. Όμως επίσης υπάρχει ένα σοβαρό, κατά τη γνώμη μας, σημαντικό γεγονός, ότι οι σχολικές καθαρίστριες είναι ένα αναπόσπαστο εργαλείο της λειτουργίας του δημόσιου σχολείου. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η συγκεκριμένη εργασιακή σχέση. Πρέπει άμεσα να μονιμοποιηθούν με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Νομίζουμε ότι είναι υποχρέωση και της πολιτείας να ανταποκριθεί σε αυτό το δίκαιο αίτημά τους, γιατί δεν λειτουργεί το σχολείο χωρίς καθαριότητα. Η υγιεινή για τα παιδιά μας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ξεπεραστεί απλά μόνο με λόγια, και νομίζουμε ότι χρειάζονται έργα και πράξεις. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας να δώσει άμεσα λύση στις 8.500 σχολικές καθαρίστριες με σύμβαση έργου σε όλη την Ελλάδα και να έχουν αυτά τα δικαιώματα που έχουν όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν στην τοπική διοίκηση. Ζητείται η αποστολή των χρημάτων, ενώ πάγιο αίτημα παραμένει η μονιμοποίηση των καθαριστριών, καθώς επιτελούν έργο στην υπηρεσία των παιδιών μας.